σημαίνει ότι αυτό μόνο να φύγω από δήμαρχος θα έχει περάσει σήμερα. Δεν κάνω πλάκα. Γιατί αυτά μεγαλώνουν... Άρη, 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 γιατί δεν αυτό το εδώ δήμαρχε λίγο δήμαρχε. Όχι, για να φτάσει σε μια θέση γύρω στα 13 χρόνια. Όχι, γι' αυτό. Λοιπόν, και μια επιστολή που έγινε, η στηρίχνη της υποδομής του Κοβουλάκη. Καταρχάς, να πω κάτι. Ένα λεπτό, πώς θα έλεγα να τραβήξεις. Να πω κάτι. Να δείξεις γιατί δήμαρχε λίγο δήμαρχε. Ένα αίτημα από τον προηγούμενο δήμαρχο πριν αναλάβω εγώ τον κύριο Γιαννακόπουλο, στο τότε περιφερειάρχη τον κύριο Τσουρό, για 8 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο. Λοιπόν, όταν βέβαια βγήκα εγώ, εννοείται ότι το κυνήγησα με πάθος και στο ποτό προς το κάτω, στην περιοχή που το κοτέφτει, ήταν 700 ακριβώς χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο στην Κραλαμπρά, στο πεζοδρομείο, του Φώτα κλπ. Έχουμε και μια ομάδα ποδηλατών εδώ. Κάθε Κυριακή μαζεύονται και κάνουν μια βόλτα. Βέβαια ακόμα δεν έχει εξελιχθεί το ποδήλατο. Δεν υπάρχουν πολλοί ποδηλάτε. Βέβαια ο δρόμος χρησιμοποιείται για βόλτα με τα καροτσάκια. Πραγματικά δηλαδή. Μπορεί το φίλο το έχετε δει. Προφανώς το έχετε. Όχι, εμείς δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα. Είναι ανηφόρες, κατηφόρες. Λίγο τις υποδομές γύρω από τα σχολεία, δήμαρχε. Τις υποδομές λίγο γύρω από τα σχολεία. Και δεν μιλάμε μόνο για το ποδήλατο, μιλάμε και για τους πεζούς. Και για τη διάβαση. Δηλαδή, να υπάρχουν διαγραμμίσεις, να υπάρχουν σήμανση, να υπάρχουν... Σε υπάρχουν οι διαγραμμίσεις είναι όλες. Γιατί είναι ζουμισμένες. Γιατί όταν πάνε οι εργολάβοι και γράφουν, το υλικό που χρησιμοποιούν είναι πλάκα. Το ξέρω. Αν δεν το ελέγξει. Το ξέρω. Θα κάνω κι εγώ κάποτε να κράτησα ένα χρόνο σε ένα πεντακάθαρο. Την πρώτη χρονιά που είχαμε αναλάβει. Το θυμάσαι από εδώ που είπα. Ήταν αντιδήμαρχο με ένα πυρότερο δημάρχο την πρώτη φορά. Και σε συνεργασία με την περιφέρεια θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και λίγο την αγωγή στα σχολεία. Για το θέμα της, του να κυκλοφορεί στον δρόμο ως πεζός ή ποδηλάτης, όχι ως γιονταχή. Γιατί μου είχε πει και ένας καθηγητής κυκλοφοριολόγος, συγκοινωνιολόγος, ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ εύκολος, λέει, τρόπος στην Ελλάδα να σκοτώσεις ένα παιδί. Θα του πεις ότι στις διαβάσεις έχει προτεραιότητα. Ναι. Στην Ελλάδα έχει προτεραιότητα ο πεζός μόνο στο αεροδρόμιο. Εδώ πάνω περάσει διάβαση δρόμο έτσι και έρχεται το άλλο και πατάει γκάζι δεν την ακούω. Ναι, ναι. Ήθιστε αυτό. Λοιπόν, φύγαμε.